Κύριε Βαρουφάκη, είστε καταθλιπτικός τέτοιες στιγμές? Ομολογώ πως όχι. Νιώθω μεγάλη απογοήτευση για το γεγονός ότι είχαμε μια μεγάλη ευκαιρία το 2015 να θέσουμε ένα τέρμα σε αυτή τη σκοτωδία, σε αυτόν τον, αν θέλετε, εικονικό πνιγμό που ξεκίνησε το 2010, κάθε 2-3 μήνες επαναλαμβάνεται με στόχο το να πνιγεί η οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση έτσι ώστε να αποδεχτεί τα δικαιολόγητα. Αυτή την απογοήτευση την νιώθω, αλλά πρέπει να την ξεπερνάμε αμέσως, ξέρετε, γιατί εγώ είμαι εναντίον της αισιοδοξίας και υπέρ της ελπίδας, όσο να, και να ακούγεται παράδοξο αυτό. Ελπίδα, πόσο συκοφαντημένη είναι πια. Πείτε μου, θεωρείτε ότι αυτό που διάγουμε όλο αυτό το διάστημα, θα πάω μετά στα μεγάλα, είναι κατά κάποιο τρόπο προοικονομημένο? Θέλω να πω, η αξιολόγηση έχει κλείσει, όπως λένε κάποιοι, και απλά ψάχνουν τον τρόπο που θα έρθουν τα μέτρα, ή όντως είναι ορατές διαφορές που μπορεί να μας φέρουν σε αδιέξοδο? Και έχει τόσο σημασία να κλείσει η αξιολόγηση? Καταρχάς δεν υπάρχει αξιολόγηση. Αξιολόγηση τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε μια σειρά από μέτρα, ότι έχουμε μια σειρά από προτάσεις και καθόμαστε και τις αξιολογούμε. Προσπαθούμε να δούμε πόσο καλές θα είναι για τον τόπο και αν συμφέρει να κάνουμε το Α και όχι το Β. Αυτό σημαίνει αξιολόγηση. Αυτό βέβαια δεν γίνεται. Η Τρόικα έχει μια συγκεκριμένη λίστα, μην ξέρετε, με κουτάκια, και απλά θα τσεκάρουν το ένα μετά το άλλο. Και δεν υπάρχει καμία απολύτως συζήτηση επί της ουσίας. Ούτε τους συνήθως τους ενδιαφέρει, ούτε την καταλαβαίνουν, ούτε θέλουν να την καταλάβουν. Είναι, ξέρετε, υπάλληλοι, γραφειοκράτες. Τους έχουν δώσει τα θετικά τους, μια λίστα και την περνάνε. Η δική μας είναι μεριά, την άλλη μεριά. Γνωρίζει πολύ καλά ότι από τη στιγμή που έχει συνθηκολογήσει, το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει είναι να καθυστερεί αυτό το τσεκάρισμα των κουτιών στη λίστα των Τροϊκανών και προχωράμε μέχρι τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα απαιτήσει να πάρει 4,2 δισεκατομμύρια από την υπόλοιπη, η Τρόικα να πληρώσει δηλαδή την Τρόικα, και ως αντάλλαγμα για να μας το επιτρέψουν αυτό, να μας επιτρέψουν να αφήσουμε την Τρόικα να πληρώσει την Τρόικα, να περάσουμε την μείωση του φορολόγητου, του ουσιαστικά το ψαλίδισμα μιας σύνταξης για τους συνταξιούχους, αυτό είναι μια από τις 12, την πλήρη απελευθέρωση ό,τι έχει γίνει από περιορισμούς στους εργοδότες στην αγορά εργασίας κτλ. Το μόνο ενδιαφέρον ερώτημα, ναι, για μένα αφορά τα εκτενόμενα εντός της γερμανικής πολιτικής κοινής. Δηλαδή? Κοιτάξτε, ο κύριος Σόιμπλε είναι ενωμένος αποφασισμένος που λέγαμε κάποτε, χιουμοριστικά. Είναι ενωμένος με τον εαυτό του, αποφασισμένος πλήρως. Κάποια στιγμή να προχωρήσει στο Brexit, με εκπαρατήρηση της Ελλάδας από το ευρώ. Επιμένετε σε αυτό? Δηλαδή και το δημοσίευμα, συγγνώμη που σας διακόπτω, του Economist που λέει ότι, βρε παιδιά, ας χρησιμοποιήσουμε και μια χώρα την πιο αδύναμη ή την πιο γκρινιάρα ως παράδειγμα για να δουν και οι υπόλοιποι, δεν το θεωρείτε τυχαίο? Κοιτάξτε, ο κύριος Όμπλε μου το έχει δηλώσει και μου έχει κάνει και μια ολόκληρη ανάλυση, η οποία, ξέρετε, έχει μια λογική. Η λογική του κύριου Σόιμπλε, με την οποία διαφωνώ, είναι ξεκάθαρη. Συμφωνεί μαζί μου. Συμφωνούσαμε απολύτως ότι το ελληνικό χρέος δεν μπορεί να αποπληρωθεί. Συμφωνήσαμε απολύτως ότι το μνημόνιο αυτό δεν βγαίνει. Ούτε το προηγούμενο έβγαινε, ούτε το επόμενο θα βγει. Συμφωνήσαμε απολύτως ότι η Ελλάδα μέσα από αυτή τη μνημονιακή διαδικασία μόνο θα συρρυκνώνεται. Το οποίο μπορεί να σας φαίνεται περίεργο. Εκεί που διαφωνήσαμε, εκείνος λέει ότι εγώ όμως δεν μπορώ να σας κουρέψω το χρέος και δεν μπορώ να σας αφήσω να σας βγάλω τη μέγενη του μνημονίου, γιατί θα πάρουν τα μυαλά αέρα άλλων, και εννοούσε τους Γάλλους. Αν θέλετε να αυτοποδίσετε και να υπάρξει ένα διάδοχο σχέδιο, θα πρέπει να φύγετε από το ευρώ. Να δεχτείτε αυτό. Και εγώ θα σας βοηθήσω. Αυτή ήταν η απάντησή μου. Ήταν ξεκάθαρη ότι πρώτον αυτό εμπεριέχει μια δόση. Να το πω απλά. Το είπα ότι η Wolfgang θα απελευθερώσει δαιμονικές δυνάμεις στην Ευρώπη ολόκληρη με ένα Brexit που δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει μετά. Πρώτη διαφωνία ήταν αυτή. Η δεύτερη διαφωνία ήταν ότι, αφού δεν έχετε, τα έχετε βρει με τη Merkel σε αυτό, και έρχεστε και μας τα λέτε μας αυτά. Πρέπει τα μεταξύ σας πρώτα και μετά Ελλάδα να μας μιλήσετε. Δεν έχεις τη δικαιοδοσία για να συζητήσεις κάτι τέτοιο μαζί μας. Και πραγματικά εκεί το παραδέχτηκε. Υπήρχαν πολλές διαφωνίες που είχαμε. Αλλά έχει μια λογική η δική του η οπτική, αν θέλετε. Οπότε, να σας πω, να επιστρέψω στο βασικό ερώτημα. Τι έχει ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή στην πολιτική κίνηση
κυρία Μέρκελ έχει χάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του πολιτικού του κεφαλαίου και με την συνεχιζόμενη κρίση στην Ευρώπη και με, με τα αρνητικά επιτόκια, τα οποία ξέρετε έχουν επιφέρει μεγάλο πλήγμα στις αποταμιεύσεις των γερμανικών οικοκυριών. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Αυτό έχει κοστίσει στην κυρία Μέρκελ πολιτικά και το προσφυγικό. Αυτά έχουν μειώσει το πολιτικό της κεφάλαιο. Βλέπουμε τον κύριο Σούλτς να ανεβαίνει. Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία, χωρίς να το ξέρω, αυτή είναι η εικασία που κάνω, ότι ο κύριος Σόμπλε χρησιμοποιεί αυτό το, προσπαθεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη μείωση του πολιτικού κεφαλαίου της κυρίας Μέρκελ και είμαι σίγουρος ότι εισηγείται στην κυρία Μέρκελ να δημιουργήσει κάποιους κυματισμούς εντός του πολιτικού σκηνικού της Γερμανίας, πρημοδοτώντας μία ρήξη με την Ελλάδα η οποία να οδηγεί στο Brexit. Δεν νομίζω ότι θα το περάσει. Απ' την άλλη μεριά δεν ξέρει κανείς. Μην ξεχνάτε ότι στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να ανεβαίνει το κόμμα το FDP, των Ελεύθερων Δημοκρατών, οι οποίοι είχαν βγει από την προηγούμενη Βουλή, δεν είχαν καταφέρει να πούνε. Το FDP έχει σημασία ως κόμμα, γιατί ήταν παραδοσιακά κυβερνητικό κόμμα. Αν θυμάστε. Του Γκένσερ το κόμμα, λέτε. Ναι. Το κόμμα του Γκένσερ ήταν αυτό το οποίο επέλεγε ποιος θα είναι η κυβέρνηση. Όταν ήταν η κυβέρνηση του Χέλμουντ Σμιτ, βασιζόταν στους ψήφους του FDP, όπως και πριν του Βίλι Μπραντ. Μετά, αν θυμάστε, ο Χέλμουντ Κόλ έγινε πρωθυπουργός, μόνο και μόνο επειδή το FDP άλλαξε γνώμη. Απεσύρθη από την συμμαχία με το SDP και μπήκε με το CDU. Και έγινε πρωθυπουργός ο καγκελάριος, ο Χέλμουντ Κόλ. Δεν γινόταν ποτέ διαφορετικά. Άρα, κύριε Βαρουφάκη, τώρα, ναι. Και θέλω να σας πω γιατί δεν αναφέρομαι στο FDP. Γιατί έχω μιλήσει με τους ηγέτες του, πολύ σχετικά πρόσωπα. Είναι ακόμα πιο φανατική από το Wolfgang Schäuble για το Brexit. Σας διαβεβαιώ. Είναι, να μην σας πω ότι είναι η βασική τους πολιτική πρόταση στο γερμανικό λαό. Άμα μας εκλέξετε και πούμε στην κυβέρνηση, μαζί με το ΕΤΣΕΔΕΟΥ της κυρίας Μέρκελ και του κ. Σόιμπλε, εμείς θα πετύσουμε Brexit. Αυτό ενισχύει τον κ. Σόιμπλε. Αυτό είναι το μόνο ενδιαφέρον που συμβαίνει. Άρα μου λέτε ότι η αξιολόγηση μπορεί να είναι μια τυπική διευθέτηση να φτάσουμε μέχρι τις γερμανικές εκλογές κρατώντας τα προσχήματα και αν βγουν οι συσχετισμοί στο κύριο Σόιμπλε, στην κυρία Μέρκελ, το αμέσως επόμενο είναι το εγχείρημα του Brexit. Να επιτρέψτε μου να το πω με τα δικά μου. Ναι, παρακαλώ. Αυτό που είπατε. Κοιτάξτε. Τον Ιούλιο θα πρέπει να πληρωθούν κάποια χρήματα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα οποία το ελληνικό δημόσιο δεν τα έχει. Είτε θα κλείσει η αξιολόγηση με κάποιους αστερίσκους για να παρθούν αυτά τα χρήματα, να δοθούν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από τη μία τρόικα στην άλλη, και μετά θα αρχίσει πάλι μια ολόκληρη διαδικασία για τους αστερίσκους, ή δεν θα κλείσει τύπης. Θα κάνουν κάποια από τις γνωστές μανούβρες που ξέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωγύρο που μπορούν να κάνει, παράδειγμα, στα παρασκήνια να επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις ελληνικές τράπεζες να αγοράσουν ένα μεγάλο ποσό εντόκων γραμματείων του δημοσίου, να αυξήσουν το όριο από τα 15 δισεκατομμύρια που είναι του συνολικού ποσού των εντόκων γραμματείων που μπορούν να κυκλοφορούν, έτσι ώστε το ελληνικό δημόσιο να εκδώσει πιο πολλά έντοκα γραμμάτια, να τα αγοράσει Πειραιώς η Αλφα, η Εθνική και η Eurobank, με λεφτά που δεν έχει, να τα δώσει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να τα καταθέσουν ως ενέχειρο, να πάρουν ρευστό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη βάση αυτών των εντόκων γραμματείων για να τα δώσουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετά, δείχνει ότι αποπληρώσει. Αποπλήρωσαν τα ομόλογα που χρωστάει η ελληνική κυβέρνηση. Άρα είναι, λέτε, μπορεί να γίνει αυτό, ναι. Και μετά να το τραβήξουμε μέχρι το Σεπτέμβριο για να δούμε τι θα γίνει με τις εκλογές στη Γερμανία. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχουν σημασία για τον ελληνικό λαό. Τίποτα. Το μόνο πράγμα που έχει σημασία είναι ότι φθήνουμε ως οικονομία και ως χώρα συνεχώς, όσο αυτή η πτώχευση επεκτείνεται στο μέλλον με τον Α ή τον Β τρόπο. Γιατί είτε κλείσει αξιολόγηση, είτε κλείσει αξιολόγηση, αυτό είναι. Επέκταση της χρεοκοπίας του κράτους, των τραπεζών, των οικοκυριών και των επιχειρήσεων στο μέλλον, περιμένοντας να δούμε τι θα αποφασίσει το Βερολίνο να κάνει με την Ελλάδα. Ναι, αλλά
Αυτό έρχεται, που λέτε εσείς, σε ευθεία αντίθεση με την εκτίμηση του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, του κ. Στουρνάρα, ότι η αξιολόγηση έπρεπε να έχει κλείσει ήδη χθες για να έχουμε ελπίδες και ότι όσο καθυστερεί είμαστε το χείλος του γκρεμού. Δυστυχώς η εκτίμηση του διοικητή της Τράπεζης της Ελλάδος εντάσσεται σε αυτό που εγώ ονομάζω, ναι, η νοοτροπία της Τρόικας του εσωτερικού. Και το λέω αυτό με μεγάλο πόνο, γιατί ήμασταν κάποτε φίλοι με τον Γιάννη. Δυστυχώς από την στιγμή που τη 15η Δεκεμβρίου του 2014 ο διοικητής Τράπεζας της Ελλάδας ξεκίνησε ένα bank run μόνο και μόνο για να σταματήσει την επόμενη κυβέρνηση από το να διαπραγματευτεί την έξοδο της χώρας από τη χρεοδουλοπαρικία, από εκεί και πέρα νομίζω ότι οι εκτιμήσεις του εντάσσονται σε αυτή την προσπάθεια. Ούτε συμμερίζεστε την άποψη του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος είναι και ο αρχιτέκτονας της εισόδου της χώρας στην ΟΝΕ, και απόψε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια έχει συνέντευξη, αλλά έχει διαρρεύσει ένα κύριο απόσπασμα ότι εδώ που φτάνουμε, και το λέω σε έναν άνθρωπο ο οποίος ασκεί κριτική σε εσάς στην κυβέρνηση, ότι πάει με τα χέρια κάτω και ότι όσο συνεχίζει έτσι γίνεται και πιο επικίνδυνη για το λαό της. Ο κύριος Σημίτης λέει κάτι διαφορετικό, αλλά καταλήγει σε ένα πράγμα, ότι η χώρα χρειάζεται τώρα εκλογές. Για να γίνει τι? Για να βγει ο κύριος Μητσοτάκης, για να πάει να κάνει αυτό που έκανε ο κύριος Σαμαράς πριν να εκλεγούμε εμείς? Και τι θα κάνει σήμερα που δεν το έκανε η κυβέρνηση Σαμαρά τότε? Η κυβέρνηση Σαμαρά, Στουρνάρα, Βενιζέλου, Μητσοτάκη τότε, σας θυμίζω, είχε την οτροπία ότι τα δίνουμε όλα στην Τρόικα, γιατί ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή, αν είμαστε υποδειγματικοί κρατούμενοι, θα μας βγάλουμε στη φυλακή του Βουτ Μνημονίου. Δεν συνέβη αυτό. Θέλω να σας θυμίσω ότι, το έχω ξαναπεί αυτό, ότι ο Βερολίνος συμπεριφέρθηκε σκαιότατα στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Βενιζέλο και στον κύριο Στουρνάρα και στον κύριο Μητσοτάκη τότε. Του είχαν υποσχεθεί ότι αν παράξει η κυβέρνηση πρωτογενές πλεόνασμα και αν κάνει αυτά που του λένε, ότι μέχρι το τέλος του 2014 θα έχουν κλείσει την αξιολόγηση εκείνη, θυμάστε, θα έχει κλείσει το δεύτερο μνημόνιο, θα ενταχθούμε στην ποσοτική χαλάρωση και θα βγούμε από τη μνημονιακή μας φυλακή. Δεν το κάνουν αυτό. Ο λόγος που έπεσε η κυβέρνηση Σαμαρά το 2014 είναι επειδή οι δανειστές δεν τήρησαν τη συμφωνία τους. Η συμφωνία τους ήταν ότι μέχρι το τέλος του 2014 θα πρέπει να υπάρξει αναδιάρθρωση χρέους. Αυτό έχει συμμορφωθεί στο Eurogroup το 2012. Δεν συνέβη αυτό. Οι εκλογές σήμερα απλά θα παράξουν μια κυβέρνηση Μητσοτάκη, οι οποίοι θα πάνε πάλι στην Τρόικα, θα καταθέσουν προτάσεις οι οποίες μπορεί και να μην είναι κακές, για μείωση φορολογίας, για κάποια μέτρα για τα κόκκινα δάνεια κτλ. Η Τρόικα θα πει όχι. Γιατί κοιτάξτε, το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι οι δανειστές μας από το 2010 μας δάνεισαν ένα μεγάλο ποσό, το οποίο γνώριζαν οι ίδιοι ότι δεν θα το πάρουν πίσω. Αλλά δεν είχαν το κουράγιο να το πούν αυτό στους ανθρώπους από τους οποίους πήραν τα χρήματα. Και ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Είναι οι ψηφοφόροι, οι βουλευτές στη Γερμανία, στη Γαλλία, στη Σλοβακία, στην Ισπανία, όλοι οι οποίοι τόνταραν για να δοθούν αυτά τα χρήματα στην ελληνική κυβέρνηση το 10, τα οποία μετά βεβαίως δόθηκαν στους Γάλλους και στους Γερμανούς τραπεζίτες. Τόσο πολύ απλά. Και μετά, όταν κάνεις κάτι τέτοιο, πρέπει συνεχώς να κουκουλώνεις αυτό το ψέμα με νέα δάνεια. Οπότε τώρα, αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου μεταξύ τους δανειστές βρίσκονται σε πάρα πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Το πρόβλημα δεν είναι, ξέρετε, αυτή τη στιγμή η σύγκρουση της Ελλάδας και δανειστών, είναι η σύγκρουση των δανειστών μεταξύ τους. Γιατί έχουμε τώρα τρεις απόψεις εδώ. Η μία άποψη είναι του ΔΝΤΟΥ, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που λέει αναδιάρθρωση τώρα, άμεσα, εντός του ευρώ. Η κυρία Μέρκελ λέει: εγώ δεν μπορώ να κάνω αναδιάρθρωση, γιατί δεν μπορώ να πάω στην Bundestag, στην Ομοσπονδιακή Βουλή, και να του πω τα λεφτά που σας υποσχέθηκα θα πάρουμε πίσω, δεν θα πάρουμε πίσω. Ο κύριος Σόιμπλε λέει: ναι, να γίνει αναδιάρθρωση, αλλά η Ελλάδα εκτός του ευρώ. Και σκοτώνονται μεταξύ τους. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Μέρκελ και Σόιμπλε. Και η ελληνική κυβέρνηση κάθεται και από τη στιγμή που έχει συνυπολογίσει τον Ιούλιο του 2015, δεν έχει λόγο. Ο μόνος αυτό που έπρεπε να κάνει η ελληνική κυβέρνηση είναι αυτό που είχαμε προσπαθήσει να κάνουμε εμείς, να πούμε στους δανειστές: ξέρετε κάτι, εμείς δεν πρόκειται να υπογράψουμε τίποτα εάν δεν υπάρξει αναδιάρθρωση χρέους εδώ στο ευρώ. Και βρείτε τα μεταξύ σας. Ακόμη και αν αυτό σήμαινε χρεοκοπία εντός του ευρώ, επίσημη, όχι ουσία ή εντάξει. Ναι. Η χρεοκοπία εντός του ευρώ είναι εθνική επιταγή. Είναι η καλύτερη λύση για την Ελλάδα, η μόνη λύση.
κοιτάξτε, τι θα γίνει. Για να δεν χρεοκόπησε το 10. Όταν χρεοκοπείς, έχεις ιερή υποχρέωση να παίρνεις τον εαυτό σου, αυτό να γίνει επίσημο. Γιατί όταν ο μόνος τρόπος να μην γίνει επίσημο είναι αυτό που κάνουμε από το 10. Πώς κουκουλώνεις μια χρεοκοπία? Με νέα δανεικά. Ναι, αλλά όταν έχεις χρεοκοπήσει, δεν υπάρχει πιθανότητα να ψηφίσεις τη χρεοκοπία με νέα δανεικά. Τα νέα δανεικά σε χρεοκοπούν ακόμα πιο πολύ. Και απλά καθυστερεί η επισημοποίηση της χρεοκοπίας την ώρα που η χρεοκοπία σου βαθαίνει. Γι' αυτό φθήνει η Ελλάδα τόσα χρόνια. Γιατί όλοι εξορκίζουν την επίσημη χρεοκοπία. Εγώ λέω, όσο πιο γρήγορα γίνει, τόσο καλύτερα. Ξέρετε, έτσι κι αλλιώς έχουμε χρεοκοπήσει επισήμως δύο φορές ήδη. Το γνωρίζετε αυτό. Το PSI το 2012 ήταν επίσημη, επισημότατη χρεοκοπία. Με τα βαΐων και κλάδων. Η μεγαλύτερη χρεοκοπία, επίσημη χρεοκοπία, στην ιστορία της ανθρωπότητας. 100 δισεκατομμύρια. Ο κ. Βενιζέλος, μάλιστα, βγαίνει και, και ζητοκραυγάζει ότι κατάφερε να κουρέψει το ελληνικό χρέος κατά 100 δισεκατομμύρια. Χρεοκοπία δεν ήταν αυτό. Δεν πυροδοτήθηκαν τα γνωστά ασφάλιστρα κινδύνου, τα CDS. Χρεοκοπία ήταν. Απλά δεν ήταν θεραπευτική η χρεοκοπία. Γιατί την ώρα που κόβαμε 100 δισεκατομμύρια το χρέος μέσα από εκείνη την επίσημη χρεοκοπία, δανειζόμασταν άλλα 130 το δεύτερο μνημόνιο. Καταλάβατε. Επιτέλους θα σταματήσουμε τα ψέματα. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε ως εξής. Βρεθήκατε και στη Ρώμη. Στη Ρώμη επισημοποιήθηκε αυτό που το έχουμε ξαναπεί άλλωστε. Ισχύει, αλλά τώρα γίνεται και πιο θεσμικό. Εγώ έτσι τουλάχιστον το κατάλαβα. Οι πολλές ταχύτητες είναι εδώ και λέει κάποιος προβοκατόρικα, κύριε Βαρουφάκη. Εσείς μάλιστα από τη Ρώμη, αν δεν κάνω λάθος, εκτός αν κάνω λάθος στην τοποθεσία, περίπου είπατε ότι στις ευρωεκλογές θα δηλώσετε παρόν. Με διορθώνετε αν κάνω λάθος. Όμως, λέει κάποιος, αν είναι έτσι η συζήτηση για τις ταχύτητες και αν αυτό αποφάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι η λύση στο πρόβλημά της, είναι βέβαιο ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι στην πρώτη ταχύτητα, είναι στη δεύτερη. Οπότε τι συζητάμε, αξιολογήσεις, χρέη, αποπληρωμές, μνημόνια και τέτοια. Αφού είμαστε στη δεύτερη ταχύτητα, να τους πούμε ότι παιδιά, εμάς αυτό δεν μας περιλαμβάνει. Είναι έτσι? Δεν είμαστε σε δεύτερη ταχύτητα. Είμαστε σε φυλακή για οφειλέτες. Το έχει πιστοποιήσει. Είμαστε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στο πλαίσιο της χρεοδουλοπαρικίας. Δεν είμαστε καν πολίτες της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Μην ξεχνάτε, ο κ. Γιούγκερ το δήλωσε ξεκάθαρα ότι το ευρωπαϊκό κεκτημένο δεν ισχύει για την περίπτωση της Ελλάδας. Δεν ξέρω να το πω εγώ. Ο κ. Γιούγκερ το λέει. Κοιτάξτε, η Ευρώπη καταραίει. Καταραίει επειδή χώρισε τη δικιά μας και όχι μόνο δικιά μας. Να δείτε στην Ιταλία ποιο ήταν το συνέστημα των ανθρώπων αυτού που γνώρισα και συνάντησα. Και ανθρώπους που είναι και μέσα στην κυβέρνηση. Νιώθουν ακριβώς το ίδιο. Νιώθουν ότι είναι και αυτοί καθοδόν προς τη χρεοδουλοπαρικία. Η Ευρώπη καταραίει. Το ερώτημα είναι τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Η απάντηση που δίνω, ναι, και την εδώ και καιρό, είναι πρέπει να καταθέτουμε μετριοπαθείς, λελογισμένες προτάσεις για το τι πρέπει να γίνει και στο βαθμό που οι δανειστές και το Euro που δεν θέλει να τη συζητήσει, να αρνούμαστε να απογράψουμε το οτιδήποτε. Στην Ρώμη το TM25 είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση της πρότασής μας για ολόκληρη την Ευρώπη. Παρουσιάσαμε αυτό που λέμε το European New Deal, την Ευρωπαϊκή Νέα Συμφωνία, που αποτελεί μια συγκροτημένη οικονομική πολιτική για ολόκληρη την Ευρώπη, και δηλώσαμε ως TM25 ότι καλούμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις και τις κοινωνίες των πολιτών και τις οργανώσεις των κοινωνιών των πολιτών σε όλη την Ευρώπη σε ένα διάλογο μεταξύ μας από σήμερα μέχρι την 25η Μαΐου, όπου θα ξανασυναντηθούμε αυτή τη φορά στο Βερολίνο, για να ανακοινώσουμε ότι αυτή η οικονομική μας πρόταση για την Ευρώπη, η πρόταση οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, θα τεθεί στην κρίση των Ευρωπαίων πολιτών μεταξύ της 25ης Μαΐου τώρα του 2017 και του 2019 στις ευρωεκλογές. Νομίζω ότι είναι σαφές. Κύριε Βαρουφάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Αν δίνατε ένα τίτλο σε αυτό που βιώνουμε αυτές τις μέρες. Ας αφήσουμε τα πριν, σε αυτό που βιώνουμε αυτές τις ημέρες, ξέρετε, κάθε μέρα έχουμε, δεν κλείνει, πιο κοντά, πιο μακριά, κολλήσαμε εκεί. Τι τίτλο θα δίνατε? Η τακτική του εικονικού πνιγμού που ξεκίνησε το 2010 συνεχίζεται, έτσι ώστε να παραμείνουμε σε καθεστώς χρεοδουλοπαρικίας.